Πρέπει να αποκτήσετε αυτό το στόμπο του Υπουργού. Το τουπέ. Όχι, μην είναι έτσι, μην τάξετε τίποτα, προσωπική μου άποψη. Τι γίνεται με τις καταλήψεις, κακά τα ψέματα. Έχουμε μια παρανομία. Έχουμε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν τις απόψεις τους και τις ιδέες τους, σας κατηγορούν ότι είναι πολύ κοντά σε κάποιες από τις τάσεις ή τις παλιές συνιστώσεις, ότι έχετε ένα ιδιαίτερο τρόπο αντιμετώπισης, τους χαϊδεύετε. Δεν αφήνετε την αστυνομία και τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Σας λέω τι λένε, τι ακούγεται. Ότι έχει γίνει καταγγελία από την Βρετανία. Ότι έχει ανταποκριθεί η εισαγγελία. Αλλά δεν έχει δοθεί η εντολή στην αστυνομία να εφαρμόσει τον νόμο, γιατί νόμος υπάρχει. Γιατί, κύριε Υπουργέ? Να σας πω το εξής, ότι πρώτα-πρώτα είναι γνωστό, εμείς χρόνια τώρα είμαστε αντίθετοι, είμαστε τελείως αντίθετοι, είμαστε αποφασιστικά αντίθετοι σε όλες αυτές τις ενέργειες, οι οποίες ουσιαστικά γυρνάνε μπούμεραν και στο λαϊκό κίνημα και σε εμάς. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε το τι γίνεται αυτό το διάστημα, όλες αυτές οι καταλήψεις είτε γίνονται στα δικά μας τα αυτά, στο κόκκινο, στο κόμμα κλπ. Άρα έχουμε από αυτές τις δυνάμεις μία επίθεση εναντίον μας. Και δημιουργεί μια εικόνα στην κοινωνία όμως, ναι, αλλά ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Είναι τρομακτική ειρωνία μία δύναμη η οποία μας επιτίθεται να μας λέει η αντιπολίτευση ότι τη χαϊδεύουμε. Μήπως δηλαδή όμως η ανοχή σας είναι τραγικό. Το γεγονός ότι δεν παίρνετε κανένα μέτρο, τους ενισχύετε τη διάθεση να έρθουν και σπίτι σας. Θα μιλήσουμε για τα μέτρα. Το δεύτερο στοιχείο είναι το πώς παρουσιάζεται αυτό. Εγώ τη Δευτέρα του Πάσχα ανοίγω την τηλεόραση και λέω, όχι, τι έγινε, πάλι φωτιές στα Εξάρχεια. Φωτιές, κατάληψη δίπλα, λέω, τι έγινε. Και μετά ακούω, ήταν από την προηγούμενη Τρίτη, από τη Μεγάλη Τρίτη η φωτιά. Ήτανε, ναι, αλλά εντάξει, Μεγάλη Δευτέρα, με το αυγό στο στόμα, να δούμε αυτό. Μήπως άρα ήταν υπάρχει... από τη Μεσσηνία, μήπως ήταν από το Μαραθώκαμπο. Δεν ήταν, όχι, ήταν από, μέρας του Πάσχα. Ήταν από τη Στουρνάρη, έτσι, τα καψίματα που είχαν γίνει τη Μεγάλη Τρίτη. Πάντως, Υπουργέ, ναι, μιας και μιλάτε και για αυγά, ναι, τώρα, έτσι, ναι, σας ακούσαμε να λέτε πριν από το Πάσχα ότι... Ναι. Περιμένατε κι εσείς. Ναι, είπε ότι άλλαξαν βάρδιες. Άλλαξαν βάρδια. Σας είπε, άλλαξαν βάρδια. Άλλαξαν βάρδια. Όμως για να δούμε γιατί δεν τα αντιμετωπίζετε. Έχεις δίκιο. Ναι. Γιατί εγώ δεν τα αντιμετωπίζετε. Λοιπόν, τώρα. Εγώ γιατί, λέω τι λοιπόν, το ένα τώρα είναι αυτό. Ότι γίνεται μια υπερβολική αξιοποίηση, εκμετάλλευση μιας κατάστασης για να χτυπήσει την κυβέρνηση, ποιες οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες εξέθρεψαν όλα αυτά τα μήπως χρόνια. Μήπως σας δίνετε το δικαίωμα γιατί 18 μέρες τα έχετε αφήσει? Ερχόμαστε έτσι τώρα πια σε εμάς. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολική η προβολή που γίνεται στην κατάληψη της Βρετανίας. Είναι υπερβολική, να σας πω γιατί. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, τα μαθήματα γίνονται σε όλες τις σχολές. Γίνονται σε όλες τις σχολές. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, η Βρετανία να πάει σε μία διπλανή αίθουσα και να συνεδριάσει. Είναι και ένα συμβολικό κτίριο όμως. Δύο λεφτά. Να μιλήσουμε στο πρακτικό μέρος. Εγώ είμαι αντίθετος τελείως. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουν. Δηλαδή, πρέπει για να μην τους ενοχλήσουμε, να πούμε στην Βρετανία πήγαινε στο κτίριο απέναντι. Όχι, είπα το εξής. Σημειολογικά είναι... Να βοηθήσει η Βρετανία στο να βγούνε. Και θα βοηθήσει στο να βγούνε όταν συνεχίσει να λειτουργεί. Όταν συνεχίσει να λειτουργεί η Βρετανία, να συνεδριάσει, το πρωτόκολλο που υπάρχει, ξέρουμε τον τελευταίο αριθμό, μπορεί να συνεχίσει. Πάνε εκεί τουρίστες και τραβάνε φωτογραφίες. Και λέω λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα το Πανεπιστήμιο και η Βρετανία να λειτουργήσουν και λέω αυτό χωρίς να στηρίζω, ίσα ίσα καταδικάζω αυτή την κατάληψη και θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να βγουν έξω. Πώς? Άλλο αυτό και άλλο η λειτουργία του Πανεπιστημίου και της Βρετανίας. Μπορεί να γίνει. Το ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, εγώ έχω συμμετάσχει σε τέτοιες συνεδριάσεις. Πότε το Βρετανικό Συμβούλιο συνεδριάζει στη Θεσσαλονίκη, πότε συνεδριάζει στην Πάτρα, πότε συνεδριάζει στα Γιάννενα. Δεν μπορούσε να συνεδριάσει. Εμένα με προβληματίζει η στάση του να μην συνεδριάζουν, να μην προχωράνε
κάποια πράγματα. Πρόσχημα με... τη καταλήψη. Ναι. Ναι. Με πρόσχημα τη καταλήψη. Δεν μπορούμε να το ρίξουμε όμως. Δεν το ρίχνω. Δύο λεφτά. Κατήγγειλα κανέναν. Όχι. Λέω με προβληματίζει. Αφού μπορούσαν να συνεδριάσουν. Και εμένα, αν κάνουν εξαιρετικά κατάληψη. Μπορεί να μην το έχουν σκεφτεί και να μ' ακούσουν. Αν έρθετε εσεί και κάνετε κατάληψη από το σπίτι. Εγώ μπορώ να κάνω εκπομπή απ' έξω. Το θέμα δεν είναι αυτό. Και να πω ότι μέχρι να φύγει ο κύριος Φλαμπουλάκης από το στούντιο, εγώ θα κάνω εκπομπή απ' έξω. Δεν θα κάνεις. Θα κάνεις. Ναι, αλλά το θέμα όμως είναι. Εσύ γιατί θα κάνεις εκπομπή και άλλοι δεν συνεδριάζουν. Το θέμα, γιατί εγώ δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα και αν δεν δουλέψω δεν θα δουλεύω. Αλλά όμως. Ας υποθέσουμε. Ναι, εσείς τι πρέπει να κάνετε. Θέτω εγώ αυτό το. Τώρα μας είπατε τι πρέπει να κάνουν Βρετανικές αρχές. Θέτω αυτό το θέμα για προβληματισμό. Και να σκεφτούμε. Πάμε στην πράξη όμως. Μαζί με τα προηγούμενα που είπα. Η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει. Η κυβέρνηση νομίζω ότι πρέπει να επιδει... Η κυβέρνηση δεν είναι η κυβέρνηση, είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, είναι η Πυρηνικές Αρχές, είναι ο το φοιτητικό κίνημα. Στην συνέντευξη του Στυριαλ και περιμένω λέει το, από τον Πρωθυπουργό, χτες βέβαια στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό, φύγαν όλοι και έμεινε ο κύριος Πανούσης με τον κύριο Τσίπρα. Μήπως ξέρετε τι είπαν. Όχι, δεν ξέρω τι είπαν, αλλά ξέρω... Εσείς δεν ξέρετε. Είδα κάτι... Είναι σαν να μου πείτε εμένα, δεν ξέρω που είναι η γυναίκα μου τώρα. Τώρα μπορεί να μην ξέρω γιατί λείπω. Αλλά τουλάχιστον χτες το βράδυ που ήμουν στο σπίτι ξέρω. Εγώ είδα από ό,τι είδα, είδα έτσι πιο εντατική την παρουσία της αστυνομίας. Είδα κάποιες συλλήψεις που γίνονται παραπάνω. Σιγά-σιγά δηλαδή σφίγγεται το κλειό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι, το σφίγγουμε εμείς, το σφίγγει η αστυνομία. Η αστυνομία. Εμείς. Δηλαδή η εντολή που έχει δοθεί είναι η αστυνομία να λειτουργήσει ως αστυνομία για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν χρειαζόταν εντολή, κατά τη γνώμη μου, η αστυνομία. Δεν δίνει εντολή. Το γεγονός ότι οι Βρετανικές αρχές. Το γεγονός ότι οι Βρετανικές αρχές έχουν καταγγείλει το γεγονός στις εισαγγελικές αρχές. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν δώσει εντολές στις αστυνομικές αρχές. Αυτό δεν είναι. Και οι αστυνομικές αρχές λένε είναι δεμένα τα χέρια μας γιατί περιμένουμε εντολή από το Υπουργείο. Είναι δυνατόν. Όταν αν συμβαίνει δίνει, αυτό δεν είναι δυσαρμονία. Όταν οι εισαγγελικές αρχές δίνουν εντολή σε αστυνομία, δεν περιμένει και τίποτα η αστυνομία. Άρα κακώς που δεν έχει επέμβει. Το ξέρετε πολύ καλά. Άρα όταν, λέτε κακώς που δεν έχει επέμβει. Λέω, δεν λέω τίποτα. Λέω ότι όταν οι εισαγγελικές αρχές δίνουν εντολή στην αστυνομία, χρειάζεται το φλαμπουράρι να πει στην αστυνομία. Ανοίγεται το δρόμο έτσι στην αστυνομία να λειτουργήσει. Εκείνο το οποίο κατάλαβα εγώ, αυτό που λες είναι ότι αν όντως η αλληλουχία είναι αυτή, δηλαδή οι Βρετανικές αρχές, εισαγγελία, αστυνομία. Δεν μπαίνει θέμα γιατί ναι, δεν... Εγώ δεν νομίζω ότι, εγώ δεν νομίζω ότι είναι αποτελεσματικό να, να μπει μέσα η αστυνομία για να πάει να τους... Εγώ και όμως στον χώρο αυτό υπάρχει νομίζω... καταγγελία ότι γίνεται χρήση ναρκωτικών. Υπάρχουν ξένοι που βρέθηκε... Όταν γίνεται βρέθηκε χρήση ναρκωτικών, ναρκωτικών πρέπει να τους κλείσουν μέσα παιδιά. Έμπορος ναρκωτικών συνελήφθη. Να κλειστεί μέσα, να το να πάει... Για να κλειστεί μέσα πρέπει να βγει έξω. Ναι. Τότε που τους βρήκανε, τους πιάσανε. Άρα πού τους είδανε τους έμπορους. Ναι, τους πιάσανε. Αν πιάσανε, μην τους αφήσουνε. Αν πιάσανε έμπορο ναρκωτικών, μην τους αφήσουνε να πάνε κατευθείαν. Για να ξαναγυρίσουμε σε αυτά τα οποία κατά καιρούς είχατε πει. Έκτακτη φορά αλληλεγγύης. Σκέφτεται η κυβέρνηση να επιβάλλει έκτακτη φορά και σε ποια εισοδήματα. Όχι, ακόμα δεν σκέφτεται τίποτα. Δεν έχει την ανάγκη αυτή. Εγώ είχα πει σε μία συζήτηση ότι αν αναγκαστούμε, αν στριμωχτούμε τόσο πολύ, αν από το να μην έχουμε να πληρώσουμε παραδείγματος χάρη μισθούς και συντάξεις και λείπουν κάποια λεφτά, μπορούμε από ποιους? Για μία φορά, να υποβάλουμε μία έκτακτη εισφορά η οποία θα είναι στα πολύ ψηλά εισοδήματα. Προσορίστε, παρακαλώ, λίγο πείτε. Τουλάχιστον πάνω από 500-700 χιλιάδες. Κινητής και ακίνητης περιουσίας. Το σύνολο της ακίνητης και κινητής περιουσίας. Όχι. Καταθέσεις και... Εισοδημάτων. Δεν τα ξέρουμε ακόμα αυτά. Μάλιστα. Δεν τα ξέρουμε ακόμα αυτά. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν έχει προσδιοριστεί το περιουσιολόγιο να ξέρουμε στο κάθε άτομο τι ανήκει. Από για να δούμε τώρα αν θα περιουσία, κάνουμε διακοπές καλοκαιρινές. Από... Θα δούμε αν θα κάνουμε για καλοκαιρινές διακοπές. Έχει και άλλο θα κάνουμε. Για μισό λεπτό. Γιατί αν πάμε για εκλογές. Όλοι λέγανε ότι θα κάνουμε Πάσχα. Κάναμε Πάσχα. Ναι, αυτό. Αν πάμε για εκλογές ή για δημοψήφισμα μέσα στο καλοκαίρι. Και φέρετε ένα δημοψήφισμα ή για εκλογές. Πιθανότητα να πάτε. Αυτά που γράφουν και οι ξένες εφημερίδες. Αυτά τα οποία λένε και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μερικές φορές. Ότι στο πίσω μέρος υπάρχει και. Μάλιστα κάπου γράφουν ότι και εγώ έχω την άποψη για εκλογές ίσα ίσα. Έτοιμος ήμουν να σας το πω. Όχι, δεν έχω καμία. Έχετε εισηγηθεί ότι άμα στριμωχτούμε, Αλέξη, είπατε στον Πρωθυπουργό. Στην ξανά στον ελληνικό λαό.
οι εκλογές δεν έχουν κανένα νόημα. Γίνανε πριν 2 μήνες, πήραμε συγκεκριμένες εντολές. Αυτές τις εντολές θα υλοποιήσουμε. Δεν χρειάζονται εκλογές. Το απορρίπτεται. Εγώ το απορρίπτω 100%. Το ενδεχόμενο κάποιου δημοψηφίσματος. Δηλαδή, κοιτάξτε, ελληνικά λαέ, φρακάραμε με τις διαπραγματεύσεις. Αυτά λένε αυτοί, αυτά τους λέμε εμείς. Τι θέλετε να κάνουμε, να πάμε με αυτά που μας λένε ή με αυτά που λέμε εμείς? Υπάρχει ενδεχόμενο για ένα τέτοιο δημοψήφισμα? Εσείς τι λέτε? Δηλαδή, ποια άλλη λύση μπορεί να υπήρχε? Εγώ λέω ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι τέτοιο. Α, έβαστε. Το επιβεβαιώνω. Άρα, ανοιχτό το ενδεχόμενο. Να το σκεφτούμε και αυτό. Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος. Λέω, μπορεί να το σκεφτούμε. Δεν λέω ότι είναι ανοιχτό. Γι' αυτό. Δεν λέω, μπορεί να... Το ερώτημα. Ναι. Λες και το ερώτημα, εσύ. Ναι. Να μας το πει, αφού γυναίκα, μας γυναίκα. Ότι δηλαδή, μπορεί. Είναι ανοιχτό το ερώτημα. Εγώ τουλάχιστον, εγώ θεωρώ παραδείγματος χάρη ότι ιστορική μου χαρακτήρα αποφάσεις για την πορεία της χώρας, παρότι έχουμε εντολή από τον ελληνικό λαό να μην υποχωρήσουμε στα θέματα αυτά, θεωρώ ότι ιστορικού τέτοιου βεληνικούς αποφάσεις δεν θα ήταν κακό να ρωτήσεις και τον ελληνικό λαό. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λένε ότι είμαι... Ότι είναι δεν είπα ότι δημοψήφισμα. Όχι. Έτσι, μήτα, το ενδεχόμενο, το ενδεχόμενο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο. Η σκέψη. Είναι η σκέψη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο. Δεν έχετε ανάγκη από συμβουλές και νοθεσίες. Ανάγκη από... Κλείνοντας θέλω να πω και αφού σας ευχαριστήσω, δεν έχετε ανάγκη από συμβουλές και νοθεσίες. Αλλά πιστεύω ότι όταν η ενημέρωση γίνεται με ανθρώπινο πρόσωπο από κάποιο κυβερνητικό στέλεχος, τότε είναι πολύ πιο αποτελεσματική η κριτική που θα γίνει ή πολύ πιο αποτελεσματική η αποδοχή. Και νομίζω ότι σήμερα το καταφέρατε και για εμάς και για αυτό που μας παρακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Μας αφιερώσετε χρόνο. Μια κουβέντα θέλω να πω. Ναι, να την πείτε. Λέτε ότι ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, δέχεται εισηγήσει, του λέω, ή έχουμε μια σχέση πολύ ανθρώπινη και φιλική. Πρέπει να ξέρετε όμως, και το θέλω να το δηλώσω, ότι ο Αλέξης έχει γίνει τόσο, έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, έχει τέτοιες τρομακτικές ικανότητες που όλοι πια τον συμβουλευόμαστε. Δεν μας συμβουλεύετε. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Αν κατάφερε να πείσει και εσάς ότι έχει περισσότερο μυαλό και ότι μπορεί να σας συμβουλεύσει. Δεν είπα περισσότερο μυαλό. Μπράβο τώρα. Είπα ότι έχει τέτοια σιγουριά, τέτοια σφαιρική εικόνα, τέτοια αυτοπεποίθηση που πραγματικά χρειάζεται όλα τα στελέχη να παίρνουν από τον Αλέξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και θέλουμε να δεσμευτείτε ότι θα τα λέμε κάθε τόσο και λιγάκι, ναι, γιατί νομίζω ότι είναι αποτελεσματικό. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Εγώ έχω επιλέξει να μην είμαι... Μαϊντανός. Ναι, μία φορά στις 15 μέρες, εκεί τόσο βγαίνει. Μία φορά στις 15 μέρες θα έχουμε καφέ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς, να ανανεώσουμε κοριτσάρες μου γλυκές.